αυτό. Η έκτακτη εκπομπή που σας έχουμε αναγγείλει γύρω από ένα μεγάλο θέμα, σύγχρονο θέμα, καυτό θέμα της ελληνικής πραγματικότητας που λέγεται πρόβλημα ταυτοτήτων είναι ήδη παρόν. Και η εκπομπή παρούσα. Θέμα ταυτότητας. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Άπτεται και εφάπτεται φυσικών και μεταφυσικών διαστάσεων και ενιών. Αλήθεια, η ταυτότητα του ανθρώπινου γένους, η ταυτότητα του ελληνικού γένους και η ταυτότητα του καθενός μας χωριστά. Μεγάλα θέματα, απέραντα θέματα, οντολογικά και υπαρξιακά. Εδώ λέγω προκαταβολικά ότι και ο Θεός, με συγχωρείτε, είχε δύο ταυτότητες. Ο Χριστός την ανθρώπινη, γι' αυτό ακούμε στο Ευαγγέλιο γενεές, γενεαλογικό δέντρο του Χριστού. Και μετά έχουμε την καταφανή θεία ταυτότητά του, Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της τριαδικής θεότητας. Έτσι λοιπόν ο Χριστός με δύο φύσεις, δύο ταυτότητες που τις βλέπουμε μέσα από τα Ευαγγέλια και στον ιστορικό χώρο. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος. Η εικόνα του Θεού έχει θεία ταυτότητα μέσα του, αλλά γεννιέται και από γονείς, σε ορισμένο τόπο, χρόνο και χώρο. Έτσι λοιπόν έχουμε και εμείς την ανθρώπινη ταυτότητα, τα ανθρώπινα στοιχεία και τα θεία. Και όλα αυτά αποτυπώνονται και διατυπώνονται πολλές φορές σε διάφορα δελτία. Έχουμε τη λεγόμενη αστυνομική ταυτότητα και άλλες ταυτότητες γύρω από τις οποίες σήμερα γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος. Έχω μιλήσει στις τακτικές εκπομπές μου του Σαββάτου κατ' επανάληψη για το θέμα αυτό. Μα είναι τόσο μεγάλο και στις ημέρες μας τόσο συγκλονιστικό, ώστε σήμερα με την κυρία Μαρία Δουράκη, την εξαιρετική καλλιτέχνη, αυτή η οποία θα έλεγε κανείς τι δουλειά έχει μέσα στον χώρο αυτό, με τις ταυτότητες. Και όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο οι παπάδες, η εκκλησία, με την στενή έννοια αν θέλετε, οι ρασοφόροι που αντιδρούν στα θέματα που θα ακούσετε τώρα στη σειρά, αλλά είναι ευτυχώς και πολύ ευαίσθητοι Έλληνες και πολύ καλλιτέχνες. Τώρα λοιπόν, με την Μαρία Δουράκη, μέσα από το δικό της κόσμο, από τα δικά της βιώματα, από τις δικές της εμπειρίες, θα συζητήσουμε, θα μελετήσουμε και θα αναφερθούμε στο μεγάλο αυτό θέμα των ταυτοτήτων που έχει πολλές προεκτάσεις και πολλές διαστάσεις. Καλώς ορίσατε, κυρία Δουράκη, στην εκπομπή αυτή, την έκτακτη, που γίνεται ακριβώς μόνο και μόνο για να υπογραμμίσουμε στο λαό μας να καταλάβουν τις θέσεις γύρω από το μεγάλο θέμα. Και επαναλαμβάνω, θα σας κάνω μία ερώτηση. Εσείς από πού και ως πού ανακατευτήκατε με αυτά τα θέματα? Μια καλλιτέχνης που έπρεπε να είναι ίσως ο χώρος σας και τα ενδιαφέροντά σας σε άλλα θέματα, αισθητικά κτλ. Ναι, εγώ δεν, Πάτερ Τιμόθεο, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σας, ίσως εσείς να μην το γνωρίζετε, ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει, γιατί οι σχέσεις μου με τον πνευματικό κόσμο εδώ και 12 χρόνια, δεν είναι καινούριο, έχω 12 χρόνια στον κόσμο αυτόν και μπορώ να πω ότι με έχει συνεπάρει και έχω κατά τρόπον την να εγκαταλείψει τη δουλειά μου και την κάνω έτσι ευκαιριακά για να επιβιώνω, για θέματα επιβίωσης. Δεν νομίζω ότι είναι δικαίωμα αυθαίρετο μόνον ειδικών, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε γεμίσει ειδικούς. Ο ένας είναι ειδικός επί των πολιτικών, ο άλλος είναι ειδικός επί των θρησκευτικών, ο άλλος είναι γενικά, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τους ειδικούς. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυθαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη Έλληνα Ορθοδόξου Χριστιανού να μπορεί να κάνει κρίσεις και επικρίσεις και για τα γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα μας εσωτερικά και εξωτερικά. Και μάλιστα δικαίωμα και ηθικό και συνταγματικό. Ναι, βεβαίως. Πολύ ωραία. Ή επώνυμος είναι ή ανώνυμος είναι. Πολύ ωραία. Έτυχε εγώ να είμαι επώνυμο άτομο. Λοιπόν, αγωνιώ, πάσχω πάρα πολύ και συμπάσχω με τους κληρικούς και προσέξτε το αυτό, μόνον με τους κληρικούς αυτούς οι οποίοι θα πολεμήσουν μέχρι σε σχάτων για το θέμα του σφραγίσματος. Διότι εδώ δεν είναι θέμα ταυτοτήτων, είναι θέμα σφραγίσματος. Και εσείς θα γνωρίζετε περισσότερο καλύτερα από μένα ότι το σφράγισμα
το επερχόμενο, το αναφέρεται και στην πατρολογία μας, αναφέρεται και στην Αποκάλυψη κλπ. Λοιπόν, εκείνο που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι γιατί δεν ανησυχούν και γιατί εφησυχάζουν όλοι και γιατί αυτή η ένοχος σιωπή, μιλάω από μεγάλη μερίδα του κλήρου, από ταγούς εκκλησίας και από πολιτικούς εκπροσώπους, δεν είναι παίξεγέλαση αυτό που τιμώθε. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος είναι ανημέρωτος παντελώς. Εγώ προσωπικά που έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, βλέπω ότι έχουν πλήρη άγνοια. Ρωτούν συνέχεια τι είναι αυτό, τι είναι το 666, τι είναι αυτές οι ταυτότητες κλπ. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε η Εκκλησία, γιατί εγώ στην Εκκλησία ρίχνω μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι στην πολιτεία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι, διότι... σε αυτό έχουν κινηθεί διαδικασίες και από την επίσημη Εκκλησία, μάλιστα ο Μακαριότατος έχει πολλές φορές αντιταχθεί στο όλο θέμα αυτό, στεναρά μάλιστα, και πιστεύω ότι οι προσπάθειές του θα τελεσφορήσουν και δεν θα αφήσει την πολιτεία να παγιδευτεί, εγώ το προλέγω, στα εβραϊκά λόμπι. Έτσι. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτά. Όχι, και εγώ έχω να πω ότι επειδή γνωρίζω του Μακαριωτάτου την βράση, το παρελθόν του όλο και λοιπά, και θέλω του. Και την τόλμη του, ναι, θέλω να ελπίζω και θα ήθελα, αν μας ακούει τούτη την ώρα, να του απευθύνω ένα χαιρετισμό, και όχι μόνο χαιρετισμό, αλλά και να του πω ότι θα πρέπει να αντιτάξει το μεγάλο όχι, διότι επειδή υπήρξε αγωνιστής και γνωρίζει να κάνει αντίσταση. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Ναι, ναι, να κάνει αντίσταση, θα τούτη την ώρα ο ελληνικός λαός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδος κύριον Σεραφείμ περιμένει πάρα πολλά. Περιμένει να μην μας παραδώσει, το περιμένουμε όλοι, έτσι σιδεροδέσμιους, στους Εβραίους. Προσυπογράφω το αίτημά σας, το μήνυμά σας και την έκκλησή σας, εάν μας ακούτε μακαριότατε, βλέπετε ότι όχι αυτή τη στιγμή μόνο οι κληρικοί, αλλά και μέσα από όλα τα στρώματα και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, εάν θέλετε να πάρουμε και από άλλους κόσμους και άλλα θέματα, θα δείτε ότι και από όλα τα στρώματα υπάρχει η ίδια διαμαρτυρία, ο λαός δηλαδή, αυτός ο λαός ο οποίος αγωνιά, και η κυρία Δουράκη νομίζω εκφράζει αυτή την πραγματικότητα. Λοιπόν, πατέρα Τιμόθε, θα ήθελα να προχωρήσω, επειδή έχω δει και προσωπικά το Μακαριότατο, γιατί και του εξέφρασα την αγωνία μου και με μία, μπορώ να πω, με ένα μεγάλο αριθμό Ορθοδόξων αδελφών χριστιανών τον επισκεφθήκαμε. Τα γνωρίζει όλα αυτά, γι' αυτό επειδή περιμένουμε τούτη την ώρα από εκείνον πολλά, θέλουμε να ελπίζουμε ότι εκείνος θα είναι αυτός που θα πει το μεγάλο όχι στους Εβραίους και όχι η πολιτεία, γιατί εγώ δεν ελπίζω, πατέρα Τιμόθε, πλέον στην πολιτεία. Γνωρίζουμε τι αποφάσεις έχουν πάρει και τα διαγγέλματα τα τελευταία περί αναθεωρήσεως του συντάγματος και όλα αυτά, ίσως, για να καταργηθεί η Ορθοδοξία παντελώς. Το κρυφό έγγραφο που έκανε η κυρία Υφυπουργός των Εξωτερικών, η κυρία Βιγκινία Τσουδερού, στον ομολογό της, και λέει να προσέξουμε το λόμπι της Αμερικής στο εβραϊκό, αυτό εννοείται. Μάλιστα, αυτό εννοώ. Λοιπόν, δεν είναι παίξε γέλασε οι ταυτότητες αυτές, διότι δεν πρόκειται περί απλών ταυτοτήτων. Τότε εδώ θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω στην αγαπητή μου Βιργινία Τσουδερού τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, όχι ακριβώς για το θέμα των ταυτοτήτων, αλλά για άλλα θέματα, ελληνικά θέματα, βαθιά θέματα, της παράδοσής μας και της ιστορίας μας, και θα μου επιτρέψει να πω, κυρία Βιργινία Τσουδερού, προσέξτε το θέμα, διότι αυτή τη στιγμή γράφεται ιστορία και μπορεί να γράψετε καλή ιστορία, ελληνοορθόδοξη ή κακή ιστορία, στο χέρι σας είναι, αλλά και εμείς έχουμε όμως τον πρώτο λόγο ως λαός, κυρία Υφυπουργός. Θα ήθελα, πατήρ Τιμόθε, να αναφερθώ ως προς το μήνυμα προς όλους τους Ορθοδόξους λαούς. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, ότι τελευταία, επειδή μας εφησυχάζουν και μας λένε ότι οι υπόλοιποι λαοί, τα κράτη-μέλη της ΕΟΚ, δεν έχουν ταυτότητες, δεν κυκλοφορούν με ταυτότητες, και όλα αυτά που μας σερβίρουν δεν έχουν. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω τούτο, το ότι δεν έχουν ταυτότητες διότι το ευρωπαϊκό σύστημα κινείται και διακινείται μέσω των ασφαλιστικών ηλεκτρονικών καρτών. Δηλαδή η ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτου είναι η ασφαλιστική κάρτα. Αυτή είναι η ταυτότητά του, την οποία θα παραλάβουμε και εμείς λίαν συντόμως. Λοιπόν, από εδώ, από την εκπομπή αυτή,
Θα πούμε γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει, νομίζει ότι έχει μείνει στις αστυνομικές ταυτότητες, ότι θα παραλάβουμε αστυνομικές ταυτότητες και εγώ θα σπεύσω και εύχομαι να με διαψεύσει ο κύριος, αλλά δεν θα με διαψεύσει, ότι οι αστυνομικές ταυτότητες δεν πρόκειται να βγουν και έχουν παγώσει. Λοιπόν, θα βγουν ηλεκτρονικές ασφαλιστικές κάρτες, όπου θα υπάρχει ο κωδικός, ενιαίος κωδικός αριθμός, φορολογικός, ποινικού μητρώου, τα πάντα θα είναι εκεί μέσα. Και δηλαδή, όπως κινείται η Ευρώπη, γιατί και η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρώπης, θα πρέπει ακριβώς να έχει τα ίδια, τις ίδιες διαδικασίες. Δεν μπορεί η Αγγλία, η Ιρλανδία, η Σουηδία να μην έχει, ας πούμε, ταυτότητα και να έχει η Ελλάδα, να μην έχουν όλα τα κράτη, αστυνομική εννοώ. Λοιπόν, έτσι η Ελλάδα αποπροσανατολίζουν και συγχύζουν τούτη την ώρα τον κόσμο, ώστε να ρίξει όλο το βάρος του στην αστυνομική ταυτότητα και να περάσουν το σφράγισμα στα μουλοχτά. Να το περάσουν εν κρυπτό. Δηλαδή, και πριν καταλήξουμε στις ηλεκτρονικές ασφαλιστικές των κοινωνικών ασφαλίσεων, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι τυχαίο αυτή η προπαγάνδα που μας κάνανε από το 91-92 για τη νέα τάξη πραγμάτων, την αναφορά δηλαδή στη νέα τάξη πραγμάτων για νέα εποχή και όλα αυτά που μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου τον τελευταίο καιρό και το ξέρετε. Νέα τάξη πραγμάτων, πατήρ Τιμόθε, και εσείς θα πρέπει να κάνετε αγώνα και να το επισημαίνετε νυχθημερών αυτόν στον κόσμο. Δεν είναι νέα τάξη πραγμάτων με Ορθοδοξία και Ιησού Χριστό. Η νέα τάξη πραγμάτων σημαίνει από 1η-1η του 93 σιωνισμό, μασονία, με εκτελεστικό όργανο δηλαδή ο σιωνισμός στην μασονία, προχωρεί σε αποχριστιανοποίηση των λαών των Ορθοδόξων και ερήμην βεβαίως των λαών καθιερώνουν την δαιμονολατρεία της νέας εποχής και νέας τάξεως. Λοιπόν, απόδειξης ότι τον τελευταίο καιρό, αναφορά στα κανάλια, δεν ξέρω εσείς αν παρακολουθείτε, αλλά λόγω του λειτουργήματος που έχετε, νομίζω δεν θα μπορείτε να παρακολουθείτε όπως παρακολουθώ εγώ την τηλεόραση για να ενημερώνομαι. Στα κανάλια πρόβαλαν τα Χριστούγεννα τα φετινά, ήταν Χριστούγεννα αντιχρίστου και όχι Χριστού. Μας πρόβαλαν κατά κόρον συνέχεια το σύμβολο των νεοσφοριστών, το σύμβολο της νέας εποχής, το φίδι. Το φίδι και το νεοσφόρο. Λοιπόν, σε όλες τις εκπομπές, οι οποίες ήταν αγορασμένες εκπομπές και μουσικές και διάφορα σκέτς και τηλεοπτικές και ταινίες που προβάλλονταν, και ήταν αναφορά στον δαίμονα, δηλαδή στον πρόδρομο του Αντιχρίστου. Ξαναμπήκαμε δηλαδή στα μυστήρια του Μήθρα, στα μυστήρια τα ειδωλατρικά, τα αποκρυφιστικά των μυστηριακών θρησκειών της εποχής π.Χ. 1000, 2000 και 3000 χρόνια. Έτσι. Με τον Όφη. Έτσι. Όπως είπατε. Ο Όφης λοιπόν είναι το έμβλημα της νέας εποχής και όσοι Έλληνες, και αυτό θέλω να το πω έτσι, διότι με καίει, διότι πονάω, και συμπάσχω και οργίζομαι και αγανακτώ κάθε φορά που βλέπω τα ελληνικά κανάλια, τη χώρα της Ορθοδοξίας, να παίζει το παιχνίδι, όλα τα κανάλια μιλάμε, να παίζει το παιχνίδι του σιωνισμού και να προσπαθεί η ίδια η πολιτεία να αποχριστιανοποιήσει τον Έλληνα Ορθόδοξο Χριστιανό που έχει παράδοση 2000 χρόνια ορθόδοξης πίστης και αλήθειας. Διότι μόνο στην Ορθοδοξία είναι η αλήθεια και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, πατήρ Τιμόθε. Και η αλήθεια πρέπει να παταχθεί, πρέπει να εξοντωθεί, πρέπει να εκφυλιστεί για να μπορέσει να μπορέσουμε να μπούμε στην εποχή του ψεύδους και του σκότους. Εδώ όμως θα σας κάνω μία ερώτηση, κυρία Δουράκη. Και πώς θα μπούμε στην ΕΟΚ. Και είμαστε βέβαια. Και πώς θα συμβαδίσουμε με την ΕΟΚ. Και τα οικονομικά μας συμφέροντα. Και το πρόβλημα της Κύπρου. Και το πρόβλημα των Σκοπίων. Και τα εξωτερικά θέματα. Εάν δεν συνδράμουν αυτοί, εάν δεν είναι μαζί μας αυτοί και αν αντιταχθούμε εμείς σε αυτούς, θα μας πάνε κόντρα. Στα εξωτερικά θέματα, στα οικονομικά θέματα. Αυτό επικαλείται η κυβέρνηση. Αν όχι επισήμως, αν επισήμως. Και επισήμως πολλές φορές το βλέπουμε, αυτό επικαλούνται και μάλιστα μερικοί μέσα στην Ελλάδα, όπως τα λέγαμε, υπεύθυνοι, είτε πολιτικοί άνδρες, είτε πνευματικοί ηγέτες. Σε αυτό θα θέλαμε να μας πείτε εσείς, από το δικό σας χώρο, πώς το αντιλαμβάνετε αυτό το πράγμα, ότι θα πάμε κόντρα σε αυτούς και θα τους έχουμε κόντρα και στα εθνικά μας θέματα και στην οικονομική μας υπόσταση. Βεβαίως, εγώ θα σας πω κάτι, το ότι ένας λαός όσο πιο υποτέλεια και όσο πιο δουλικότητα δείχνει, στους φίλους, συμμάχους και εταίρους, τόσο καπελώνεται και τόσο μεγαλύτερο χαράτσι τρώει και τόσο... Παράδειγμα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, που τους εξυπηρετήσαμε, έτσι. Είμαστε σύμμαχοι, έτσι. Τους κρατήσαμε τότε τη λέλαπα του φασισμού και στο τέλος αντί ευγνωμοσύνης
μας καπελώσαν από πάνω, μας πήραν ένα κομμάτι της Κύπρου, απειλούν τώρα. Τη Βόρειο Ήπειρο. Τη Βόρειο Ήπειρο την έχουν. Τη Βόρειο Ήπειρο την έχουν. Κοιτάνε να πάρουν και τώρα και το Αιγαίο. Ναι. Κοιτάνε και τη Θράκη. Ναι, δηλαδή αποθρασύνθηκαν. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία η παρατήρηση σας αυτή. Ότι αυτοί γλυκαίνονται όπως λέμε. Βεβαίως, βεβαίως. Και στο τέλος θα μας κατεβάσουν κάτω στην Αθήνα. Προσέξτε, η Ελλάς θα είναι από το Καπανδρίτη μέχρι την Ακρόπολη και αν είναι σε λίγο καιρό, εάν δεν αφυπνιστούν οι Έλληνες, διότι κακά τα ψέματα θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία για να μπορέσει. Και Σολωμός ο ποιητής. Βεβαίως. Ένας λαός να επιβιώσει, εδώ υπάρχουν λαοί περιφερόμενοι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν πατρίδα. Και εμείς που έχουμε μια πατρίδα συγκλονιστική που έδωσε τα φώτα, το αιώνιον πνεύμα, το αθάνατο ελληνικό που γράφετε και εσείς στα βιβλία σας και που τα έχω διαβάσει και είναι ωφελημότατα. Το αιώνιο πνεύμα το ελληνικό αλλά και το ελληνοορθόδοξο, γιατί Ελλάς χωρίς Ορθοδοξία δεν νοείται πλέον. Δεν νοείται κράτος. Τώρα μου δώσατε μια πολύ ωραία αφορμή η κυρία Δουράκη να πω μόνο για ένα με δύο λεφτά. Σε αυτούς που απαντήσατε κι εσείς πολύ ωραία, λένε ότι τι είναι, να σας απαλείψουμε, ας είναι προαιρετικό το θρήσκευμα και στις νέες ταυτότητες και ας το απαλείψουμε στο κάτω-κάτω για να μην θίξουμε τις άλλες μειονότητες. Πρώτον, οι άλλοι που είναι οι μειονότητες είναι 2% μες στην Ελλάδα. Εμείς το 98% που θα θυγούμε δεν το λαμβάνουν υπόψη. Όχι βέβαια. Και δεύτερον, το κυριότερο, αυτοί δεν έχουν ιστορία. Αυτοί, χωρίς να θέλουμε να τους κατηγορήσουμε, μέχρι και τον 10ο αιώνα στην Ευρώπη ήσαν ανθρωποφάγοι. Όταν αυτοί δεν υπήρχαν ιστορικά, εμείς φτιάχναμε παρθενώνες, φτιάχναμε μαθηματικά, φιλοσοφία, επιστήμη, τέχνη. Επομένως, του να απαρνηθεί ένας Βούλγαρος, παραδείγματος χάρη, και ένας Σέρβος, και ένας Ρώσος, και ένας Αμερικάνος να απαρνηθεί την ταυτότητά του που δεν έχει παρά μονάχα λίγους αιώνες και τι ταυτότητα έχει, είναι ίσως νοητόν, ανεκτόν. Να απαρνηθεί όμως την ταυτότητά της η Ελλάδα, που από την γλώσσα την ελληνική, που είναι μητρική γλώσσα όλων των γλωσσών, να απαρνηθεί την σκέψη του, τη φιλοσοφία του, τη δημοκρατία του, την, θα λέγαμε, μήτρα της ιστορίας, είναι έγκλημα. Βεβαίως, κύριε. Επομένως, δεν μπορεί να μας κρίνετε, κύριοι, το λέγω στους πολιτικούς ηγέτες μας αυτή τη στιγμή και στους εθνικούς ηγέτες και στους πνευματικούς. Κύριοι, βλέπω και στις εφημερίδες αρθρογραφίες και κάτι παρόμοια και κυριολεκτικά πικραίνομαι και από πνευματικούς ταγούς που θα έπρεπε να έχουν άλλη θέση, να γνωρίζουν τη διαυγή αλήθεια. Του να απαλληφθεί μέσα από την ανθρωπότητα η αγγλική γλώσσα, φίλες και φίλοι, δεν είναι τίποτα, δεν χάθηκε τίποτα. Του να απαλληφθεί όμως η ελληνική γλώσσα, που είναι όλη η αρχαιότητα, που είναι γραμμένα τα Ευαγγέλια, που είναι η πίστη, ο χριστιανισμός, η Εκκλησία ολόκληρη, είναι το μέγα έγκλημα. Ακόμα και η λατινική, αν απαλληφθεί, που της οφείλουμε πολλά, που συνετέλεσε να διαδοθεί και ο ελληνικός πολιτισμός, να δημιουργηθεί ο ελληνορωμαϊκός. Ναι, και η λατινική είναι θυγατέρα της ελληνικής. Εάν χαθεί η ελληνική γλώσσα, που θέλουν να την απαλείψουν από τις ταυτότητες, χαθεί το θρησκευμά μας, η Ορθοδοξία μας, νομίζω ότι έχασε και χάθηκε η ανθρωπότητα. Δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό, είναι οικουμενικό, κύριοι υπεύθυνοι και εθνικοί και πνευματικοί ηγέτες. Έτσι νομίζω, κυρία Δουράκη. Βεβαίως, εγώ θα ήθελα να επανέλθω στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε και να σας πω ότι τούτη την ώρα το χάσιμο της εθνικής μας ταυτότητος, για το χάσιμο της εθνικής μας ταυτότητος, επειδή ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει και εσείς από τους άμβονες νυχθημερών πρέπει, επειδή η πολιτεία δεν ενημερώνει και επειδή η πολιτεία τούτη την ώρα μας έχει λέτε παραδώσει. Λέτε εσκεμένα να μην ενημερώνει. Βεβαίως, για μένα προσωπικά είναι η γνώμη μου αυτή. Ναι. Εσκεμένα δεν ενημερώνει, γιατί μας έχουν παραδώσει και όλα αυτά που παίζονται τα θέατρα του παράλογου, ότι περί Σκοπίων, περί Μακεδονικού κλπ. Και ότι σήμερα μιλήσουμε στις Βρυξέλλες, αύριο μιλάμε στην Ισπανία, μεθαύριο στην Πορτογαλία κλπ. Όλα αυτά είναι θέατρο, μας έχουν ήδη παραδώσει και παίζεται πώς θα το σερβίρουν στον ελληνικό λαό, πώς θα του πούνε ότι έχει χάσει και ότι η Μακεδονία, δηλαδή των Σκοπίων, θα φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη και θα πάρουν τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι όραμα των Εβραίων αυτό. Θέλουν τη Θεσσαλονίκη, πάση θυσία. Λοιπόν, και να μην καταφερόμεθα εναντίον ομοδόξων λαών, αυτό το λέω, γιατί ο κόσμος τούτη την ώρα είναι αδιάβαστος ο περισσότερος, όπως ήμουν και εγώ στο παρελθόν. Λοιπόν, και λέει ότι οι εχθροί μας είναι οι Βούλγαροι, είναι οι Ρουμάνοι, είναι οι Ρώσοι, είναι οι Σέρβοι, είναι.
Μα δεν είναι εχθροί μας όλοι αυτοί. Η Καθολική Εκκλησία τα λέει. Είναι ο παπισμός. Ναι, είναι ομόδοξοι και είναι φίλοι μας, είναι συμμαχοί μας, γνωρίζουν ελληνική γλώσσα, ειδικά οι Σέρβοι. Έχω έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία με Σέρβους πατέρες και έχω θαυμάσει το πόσο αγαπούν την Ελλάδα τους Έλληνες και πόσο μιλούν. Την μητέρα τους, την ελληνική γλώσσα. Και επισκοπού μας κάνουν το διχασμό αυτό να γυρίζουμε την πλάτη η Δύση, οι εταίροι φίλοι και συμμαχοί μας. Εδώ θα ξέρετε ότι πρωτοστατεί ο Πάπας σε αυτή την διάσταση. Αυτό το θηρίο το αιώνιον που τον ανέφερε ο Πατροκοσμάς και που τον λέει δικαίρα των θηρίων. Λοιπόν, η τιάρα που φοράει στο κεφάλι του κλπ. Ο Πάπας είναι η αιτία όλων των δεινών στην Ορθοδοξία χρόνια. Από το Βυζάντιο, αν κάνουμε αναφορά, από τις σταυροφορίες, τα εγκλήματα εν ονόματι του χριστιανισμού που έχει κάνει το Βατικανό. Όλα αυτά μου θυμίζουν εμένα από τη βιβλιογραφία που έχω διαβάσει, διότι εγώ δεν ήμουν παιδί της κατοχής, ήμουνα μεταγενέστερο. Γεννήθηκα αργότερα, μετά από 8 χρόνια, ας πούμε, από την κατοχή. Ευτυχώς. Ναι. Και δεν έζησα, αλλά διάβασα και είδα ότι το πείραμα επαναλαμβάνεται, δηλαδή η σφαγή της Ορθοδοξίας και η επίθεση εναντίον του Ορθοδόξου Πνεύματος, όπως το 1942, που σφαγιάστηκαν σχεδόν 1.800.000 Σέρβοι αδελφοί μας, με τα συγκλονιστικά και φρικιαστικά εγκλήματα του Βατικανού από τους Κροάτες, από τους Σλοβαίνους και από όλους αυτούς, όπου διάβασα ένα ανατριχιαστικό και μάτωσε η ψυχή μου, δηλαδή τέτοια φρικαλαιότητα, τέτοια μοχθηρία. Μόνο ο Σατανάς έχει τέτοιες βλέψεις και τέτοια κακία εναντίον της αλήθειας. Δηλαδή Κροάτες και μάλιστα μισθοφόροι του Βατικανού επιτίθονται εναντίον των Σέρβων το 1942, και αφού τους έσφαζαν, τους αφαιρούσαν τους οφθαλμούς και τα πηγαίνανε δώρο, νομίζω 10.000 μάτια, 18.000 μάτια με παγάκια μέσα σε ένα κοφίνι, και το πηγαίνανε στον Πάπα για δώρο. Και όταν άνοιξαν να δουν μέσα με κορδέλες κροατικές μέσα, τα περάσανε για στρίδια, ότι τα μάτια ήταν στρίδια και ήταν μάτια των Σέρβων. Έτσι, και με ευχαρίστηση είπαν αυτά είναι των Σέρβων. Αυτό το ακούω πρώτη φορά και φρύτο, αν ναι. Είναι γεγονός. Ναι, βεβαίως. Γεγονός, βεβαίως. Αναφέρεται σε όλη την ιστορία. Λοιπόν, η ιστορία με τα μελανότερα χρώματα έχει γράψει για τους παπικούς και το πείραμα επαναλαμβάνεται. Και τώρα, την πρόσφατη συνεδρία στην Ασίζη, είπε να φοπλιστούν οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι. Δεν είπε τίποτα για τους άλλους. Και εγώ, Πατήρ Τιμόθε, με τη σειρά μου θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τα μέσα ενημέρωσης, επιμονή μου βάσεως, δεν λένε αλήθειες και είναι κατευθυνόμενα, διότι η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Προσέξτε το αυτό, είναι λειτουργήμα. Αντί να ρωτήσετε εμένα, δεν απευθύνεστε τώρα, κοιτάξτε το κανάλι, να πείτε στους κυρίους. Υπευθύνους των μαζικών μέσων. Στους εκπροσώπους της πολιτείας και σε αυτούς που έχουμε εκλέξει εμείς ο ελληνικός λαός και που τούτη την ώρα μας παραδίδουν. Εγώ δεν αναγνωρίζω τον τόπο μου και το λέω αυτό και απευθύνομαι σε εσάς. Είμαι Ελληνίδα, Ορθόδοξη Χριστιανή και με τίμημα τη ζωή μου δεν θα θελήσω να μου αφαιρέσουν την ταυτότητά μου. Δηλαδή να γίνω Ευρωπαία. Διότι η Ευρώπη χωρίς Ελλάδα, ελληνοορθόδοξον πνεύμα, δεν νοείται. Λοιπόν, την κατάντια της Ευρώπης και το δυτικό πολιτισμό τον έχουμε δει, είναι χρεοκοπημένος εδώ και καιρό. Δεν θα μιμηθούμε λοιπόν εμείς την αθεία, δεν θα μιμηθούμε τους κανιβαλισμούς, δεν θα μιμηθούμε, αυτοί πρέπει να μιμηθούν εμάς και όχι εμείς αυτούς. Χωρίς βεβαίως, πολύ καλά, και χωρίς βεβαίως να είμαστε απόλυτοι ότι εμείς να μην θεωρηθούμε ότι είμαστε ρατσιστές, ούτε αντιτασσόμεθα στην πρόοδο την αληθινή, την επιστήμη, στην πρόοδο που έχει μέσα της την αρετή. Θα πω και πάλι αυτό του Πλάτωνος. Πάσα επιστήμη, χωριζομένη της αρετής, πανουργία εστί και ου σοφία φαίνεται. Όταν έχει την αρετή, το ήθος, την αγιότητα, τη δεχόμεθα την εξέλιξη. Μα όταν για το ήθος μιλάμε, πατέρα Τιμόθε. Ναι, όταν χρησιμοποιηθεί το αεροπλάνο, ναι, για να με εξυπηρετήσει, να εξυπηρετήσει την μετάδοση των αγαθών, να σώσει ζωές, αυτό νοείται, το θέλουμε. Νοείται. Όταν όμως χρησιμοποιηθεί η ατομική ενέργεια για να καταστρέψει την ανθρωπότητα, είναι πραγματικά σατανική ενέργεια. Συγγνώμη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε δει εσείς ποτέ επιτεύγματα της επιστήμης να τίθενται στην υπηρεσία των πολιτών για ευεργετικούς σκοπούς? Εν μέρη μπορούμε να πούμε, ναι, όπως να είπε Νικελίνη. Είναι μια ανακάλυψη θαυμάσια. Μία στο εκατομμύριο, μάλιστα. Η επιστήμη εφευρέθηκε, εκεί θέλω να αντικρούσω αυτό, ότι η επιστήμη εφευρέθηκε επί σκοπού για να υποτάξει. Είναι σατανοκινούμενη η επιστήμη για μένα. Ναι, όχι όλοι και όχι πάντοτε. Προσέξτε, ναι, και κοσμοεχθρική.
Το περισσότερο, το μεγαλύτερο ποσοστό. Ένας κανόνας, ένα μεγάλο μέρος. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Να πάρει, στις ημέρες μας τουλάχιστον, ναι, μορφή κανόνα. Ναι. Είναι κοσμοεχθρική η τεχνολογία αυτή, διότι μια τεχνολογία που στρέφεται εναντίον του ιδίου του οικοσυστήματος, βεβαίως και στρέφεται και καταστρέφει θάλασσες και καταστρέφει προστατευτικές ασπίδες του όζοντος και καταστρέφει. Και όχι μόνο εναντίον, ναι, της υγείας και του περιβάλλοντος, εναντίον και της ψυχικής υγείας. Εδώ που θέλουν να μας τρελάνουν. Βεβαίως, βεβαίως. Από όλα αυτά. Συμφωνώ. Κοντεύουν να χάσουν το άγχος, οι ψυχικές διαταραχές. Πρώτα δεν είχαμε στην νεολαία μηδέν διαταραχές και ξέρετε τώρα ότι έχουμε 14% τα παιδιά μας που τα οδηγούμε στους ψυχιάτρους. Μα επισκοπού γίνονται όλα αυτά. Γιατί εκεί θέλω να καταλήξω ότι γίνονται επισκοπού, διότι είμαστε 5,5 δισεκατομμύρια, 5 πόσα είμαστε, και αυτοί θέλουν να εξοντώσουν πληθυσμούς και ειδικά να εξοντώσουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Να μου το θυμηθείτε αυτό που σας λέω, Πάτερ Τιμόθε. Για να μην πάμε στα γενικότερα, μήπως ακόμη κάτι θέλετε να πείτε για τις ταυτότητες, ώστε να το ολοκληρώσουμε και, ναι, αν έχουμε χρόνο να, ναι, προεκταθούμε, ναι, και σε παραμέτρους. Να πω ότι ο κόσμος θα πρέπει τούτη την ώρα να προσέξει, διότι δημιουργήθηκε σύγχυση και με το δήθεν προαιρετικό της αναγραφής, δηλαδή του θρησκεύματος, έχουμε δημιουργήσει μια σύγχυση και δεν δίνουμε βάση στην κυρίως αιτία, στον κυρίως λόγο που είναι οι ασφαλιστικές ηλεκτρονικές κάρτες. Λοιπόν, νέες κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων και κάρτες προελεύσεως εργασίας υπαλλήλων. Που αρχίζουν... Αυτό το είπατε και προηγουμένως, ναι, και το υπογραμμίζετε. Ναι. Σε αυτό το σημείο θα πω και εγώ δύο κουβέντες. Θέλω ακόμα, να σας πω, θα ολοκληρώσετε, ναι, και μετά να επισημάνετε και κανένα δύο άλλα σημεία που έχετε νομίζω. Ναι, ναι. Σε αυτό το σημείο των ταυτοτήτων, εγώ θα υπογραμμίσω, δεν ξέρω κατά πόσον είναι σωστό ότι αυτές οι ταυτότητες θα έχουν τέτοια σχήματα και τέτοιες δυνατότητες όταν την έχεις επάνω σου, ηλεκτρονικά να σου παρακολουθούν ολόκληρη τη ζωή. Βεβαίως. Δηλαδή, αν εδώ πέρα έχουμε παραβίαση της προσωπικής ελευθερίας που σεβάστηκε ο Θεός και το δώσουμε αυτό στην αστυνομία, δεν λέω για τα κακοποιά στοιχεία, ναι, ναι, όλοι μας τα θέλουμε να τα ελέγξουμε, ούτε στην ομάδα του αίματος που θα έχετε πάνω για να αμέσως. Μα αυτοί δεν θα ελέγξουν τα κακοποιά στοιχεία. Αν λοιπόν πρόκειται να γίνει εφαρμογή σε όλους τους πολίτες, ναι, σε όλους τους αυτό πολίτες, θα αντιταχθεί, να είστε βέβαια, όχι μόνο εμείς, όχι μόνο εσείς, αλλά σύμπαση ο ελληνικός λαός, νομίζω και η Ευρώπη. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε ηλεκτρονική παρακολούθηση η Ευρώπη, αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, η Ευρώπη το έχει δεχθεί ήδη. Λοιπόν, ήδη με τα πειράματά τους και μέσα από τηλεοπτικά έργα μας λένε πώς θα σας φραγίσουμε ζώα. Λοιπόν, στο ζωικό βασίλειο πειραματιστήκανε πρώτα και κάνανε, ήδη μας λένε ότι οι αγελάδες θα τους βάζουν ειδικό φάρμακο, θα αποσυρθούν και τα φάρμακα και οι αγελάδες θα γεννάνε, ας πούμε, με γάλα ιατρικής. Έχω συζητήσει με Ευρωπαίους όμως, ναι, και δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτή την ανελευθερία. Ναι. Και δεύτερον, για μας. Γιατί δεν έχουν ιστορία, δεν έχουν, ναι, πατρολογία. Γι' αυτό. Για μας. Είναι απαράδεκτο να τεθεί προαιρετική η εγγραφή του θρησκεύματος. Στους άλλους λαούς να στεθεί, αλλά σε εμάς με 2.000 χρόνια ιστορία δεν μπορεί να γίνει προαιρετικό. Μα εδώ. Το είπα και προηγουμένως. Ναι. Και ένα τρίτο και τελευταίο εγώ για τις ταυτότητες και εσείς συμπληρώστε ό,τι θέλετε. Ναι. Η λατινική γραφή επάνω. Εμάς μας θίγει. Βεβαίως μας θίγει. Διότι θίγει την μητέρα των γλωσσών, το είπα και προηγουμένως, θίγει την ελληνική γλώσσα που είναι όχι απλώς μητέρα των γλωσσών εξ επόψεως αρχαιότητας, αλλά είναι τόσο πολύπτυχη και θα πω ένα λεπτό μόνο τούτο. Κανείς δεν μπορεί να διατυπώσει τα μεγάλα θεωρήματα, τα πυθαγόρια, έξω από την ελληνική γλώσσα, τη μαθηματική σκέψη, την φιλοσοφική περί του είναι και του όντως του Πλάτωνα ή την λογική του Αριστοτέλη. Όπως δεν μπορούμε να μεταφράσουμε και να έχει την ίδια γοητεία το Σέξπιρ από τα αγγλικά στα ελληνικά ή το Δάντη στα ελληνικά, ναι, έτσι δεν μπορούν και αυτοί από τον Όμηρο μέχρι τον Οδυσσέα Ηλίτη αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να μας τον δώσουν με άλλη γλώσσα. Ναι, όλο μάλλον την εδώ εθνική θέλω βασιλίδηση. Να σας κάνω μια παρεμβολή και μια παρατήρηση, να σας πω ότι με πόνο ψυχής βλέπω τον τελευταίο καιρό τους έχει πιάσει μια αρχαιολατρία, μια επαναφορά στην αρχαία Ελλάδα και κάνουν πλήση εγκεφάλου από όλα τα κανάλια για Δωδεκάθεα του Ολύμπου, για Ελευσίνια Μυστήρια. Σε πρόσφατη εκπομπή που από έναν τηλεοπτικό σταθμό επιμονή μου βάσεως παρουσιάζεται κάποιος κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης ονόματι και κάνει αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και που πρόσφατα άκουσε ένα συγκλονιστικό φρικτό να αναφέρεται, ας πούμε, ότι ο Ιησούς Χριστός να μηδενίζει τον Ιησού Χριστό, να τον υποβιβάζει σε άνθρωπο και να λέει ότι ο Ιησούς, ο Σωκράτης, πρέπει να λατρεύεται σαν Ιησούς Χριστός και όχι ο Ιησούς Χριστός και η Καινή Διαθήκη και η Βίβλος. Δεν μας λένε τίποτα, ναι, δεν και δεν πείθουν κανέναν. Δεν συνέπεσε βέβαια να ακούσω αυτή, ναι, την εκπομπή. Εγώ την που άκουσα λέτε και την έχω, ναι, βιντεοσκοπημένη. Εγώ θα πω το εξής μπορεί, ναι, να είχα επάνω σε αυτό, στην σκέψη που λέτε, ότι ασφαλώς η ελληνική φιλοσοφία υπήρξε η κορυφαία φιλοσοφία
μέσα σε όλους τους λαούς. Ναι, αλλά ειδωλολατρικής Ελλάδος όμως. Και εδώ θα σας πω ότι οι Έλληνες όμως είχαν την έμπνευση να έχουν αφιερώσει το άγαλμα που λέγεται το αγνώστο Θεό. Και πάνω σε αυτό βασίστηκε ο Απόστολος Παύλος και πήρε την Ελλάδα μέσα από τον άγνωστο Θεό και την οδήγησε στον γνωστό Θεό, στον Θείο Λόγο, στο δεύτερο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας και σε όλη την Τριαδική Θεότητα. Γι' αυτό και στο Σύνταγμά μας, το συμπληρώνω επ' ευκαιρία, είναι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στην Αγία Τριάδα την ασύγχυτη και αδιαίρετη. Είναι καθιερωμένο το σύνταγμά μας. Γι' αυτό και δεν μπορούν να μας αφαιρέσουν και τώρα, να πούνε προαιρετικοί το θρήσκευμα προαιρετικό επάνω στις ταυτότητες. Ναι, ναι, τώρα όμως θα γίνει για την αναφορά αυτή που είπατε, αναθεώρηση του συντάγματος, γι' αυτό κόπτονται και αναφέρονται συνέχεια περί αναθεώρησης του συντάγματος. Να μου το θυμάστε ό,τι μέρα είναι και τι ώρα που σας το λέω. Για πέστε το πάλι αυτό. Ναι, η αναθεώρηση του συντάγματος σημαίνει θα καταργηθούν ήδη αυτά. Τα ολίγα που έχει μέσα το Σύνταγμα. Και η επικεφαλίδα του Συντάγματος, ναι, στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Αφού στο παρελθόν προσπάθησαν να την αφαιρέσουν την επικεφαλίδα, την οργομοσία. Δεν το πιστεύω. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ θα το δείτε τη στιγμή που μπήκαμε και αυτοί θέλουν νέα τάξη πραγμάτων. Θέλουν να μηδενίσουν την Ορθοδοξία, θέλουν να σφραγίσουν και θέλουν να κάνουν τους Έλληνες σατανολάτρες. Εμένα μου είναι αδιανόητο να βγει Σύνταγμα. Χωρίς λοιπόν, να είναι καθιερωμένο και αφιερωμένο με επικεφαλίδα την Τριαδική Θεότητα. Θα βγει τη στιγμή που κυβερνάει η Μασονία, πατήρ Τιμόθε, την Ελλάδα. Τούτη την ώρα δεν κυβερνάνε Έλληνες. Οι Έλληνες είναι εντολοδόκοι και εκτελεστικά όργανα των Σιωνιστών. Εγώ το λέω από εδώ να με ακούσουν. Είστε σίγουροι γι' αυτό. Σιγουρότατοι. Διότι ποτέ δεν θα έφτανε η χώρα μου σε αυτά τα χάλια. Και λέω μου, να μου συγχωρεθεί αυτό, γιατί ο κάθε Έλληνας που θα εμφανιστεί σε κάποια εκπομπή θα πει μου, δεν θα πει μας, ας πούμε. Έτσι. Την πονάω, την αγαπώ. Έχετε ευθύνη των λεγόμενων σας. Βεβαίως. Όταν λοιπόν βλέπω ότι όλοι οι Έλληνες γενικά, οι ταγοί της Εκκλησίας και της Πολιτείας, ειδικά της Πολιτείας, δεν βγαίνουν να ενημερώσουν τον κόσμο, αλλά και οι ταγοί της Εκκλησίας από άμβονος, προσέξτε, κάθε Κυριακή να κάνουν αναφορά στα σημεία των καιρών, διότι είμαστε στα εσχατολογικά. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι θέλουν να σφραγίσουν και να μας στερήσουν το πολυτιμότερο αγαθό, την ελευθερία που τη σεβάστηκε ο ίδιος ο Κύριος. Παρότι βέβαια και χίλια έτη σήμερα μία, οι χρόνοι βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία για τον καθέναν που ζει το παρόν, είναι το απόλυτο. Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε για ολοκληρώστε το θέμα των ταυτοτήτων και να προχωρήσουμε όση ώρα έχουμε. Ότι δια του νόμου 2084 του 92 καθιερώνεται από 1η-1η του 93 η νέα κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως για τους Έλληνες πολίτες, η οποία θα έχει τον ΕΚΑΜ. Διαβάστε το καθαρά, γιατί και εγώ δεν το παρακολούθησα. Ναι. Καθαρά, αργά. Λοιπόν, δια του νόμου 2084 του 92, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, καθιερώνεται από 1η-1η του 1993, έτσι για να μην εφησυχάζει κανείς μας, η νέα κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως για τους Έλληνες πολίτες, η οποία θα έχει τον ΕΚΑΜ. Ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου με 11 αριθμητικούς χαρακτήρες και θα είναι ενιαία ανεξάρτητα σε ποιο ασφαλιστικό φορέα ανήκει ο ασφαλισμένος. Η κάρτα αυτή θα φέρει ειδική μαγνητική ταινία, όπως φέρουν οι πιστωτικές κάρτες των τραπεζών. Και οι διάφορες μεταβολές του ασφαλισμένου θα γίνονται με χρήση μαγνητοτενιών από ένα κεντρικό κομπιούτερ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την ονομασία Εθνικό Γενικό Μητρό Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων. Επίσης, όλες οι ασφαλιστικές παροχές, επιδόματα, σύνταξη, περίθαλψη κτλ. Θα πληρώνονται με αυτή την κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως. Από τα στοιχεία αυτά λοιπόν αποδεικνύεται ότι η εν λόγω κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως δεν είναι παρά ένα είδος ηλεκτρονικής ταυτότητος τύπου ΕΚΑΜ, εναντίον της οποίας αντέδρασε δυναμικά μέχρι σήμερα ο Ορθόδοξος ελληνικός λαός, κληρική και λαϊκή, με συγκεντρώσεις, εκπομπές, υπομνήματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ύπαρξη του 11ψήφιου κωδικού αριθμού και της μαγνητικής ταινίας επάνω στην κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και η καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας, ημερομηνία γεννήσεως, έναρξη ημερομηνίας ασφαλίσεως και αριθμός προστατευομένων μελών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, που σημαίνει επεξεργασία και διασύνδεση των προσωπικών στοιχείων του ασφαλιζομένου μεταξύ των τοπικών φορέων δημοσίας και ιδιωτικής ασφαλίσεως και του Γενικού Μητρώου Ασφαλισμένων, προϋποθέτει ασφαλώς την ύπαρξη του ΕΚΑΜ πάνω στις κάρτες. Με λίγα λόγια, ενώ η κυβέρνηση διακήρυξε μέσω βουλευτών της και κυρίως του τέως Υπουργού κ. Κλήτου ότι κατήργησε τον ΕΚΑΜ 666 από τις υποέκδοση ηλεκτρονικές ταυτότητες, επαναφέρει τον ΕΚΑΜ 666 μέσω των καρτών κοινωνικής ασφαλίσεως, με τις οποίες θα εφοδιαστούν, εδώ προσέξτε το πατήρ Τιμόθε, αυτό είναι το συγκλονιστικό, 8,5 εκατομμύρια πολιτών θα εφοδιάζονται εάν υπήρχε η αστυνομική ταυτότητα. Τώρα λοιπόν με τις ασφαλιστικές ηλεκτρονικές
των κοινωνικών ασφαλίσεων δεν θα εφοδιαστούν μόνο τα 8,5 εκατομμύρια, αλλά 10 εκατομμύρια που συμπεριλαμβάνονται και τα βρέφη και μέσα τα και τα νήπια. Άρα λοιπόν, το νούμερο αυτό, αφού συμπεριλαμβάνει τα Ελληνόπουλα και θα τους δοθούν βιβλιάρια, δηλαδή να τα σφραγίσουν, θα αντικατασταθούν από τις κάρτες τώρα των κοινωνικών ασφαλίσεων από τις ηλεκτρονικές του 666. Λοιπόν, άρα σφραγίζονται τα βρέφη, η αποκάλυψη βγαίνει αληθινή και τελικά δεν ξεφεύγουν. Επανέρχεται το σύστημα, επαναφέρουν μέσα από κερκόπορτα ειδικοί την κάρτα των κοινωνικών ασφαλίσεων, ώστε να φακελωθεί και να σφραγιστεί όλη η Ελλάς με τον τρόπο αυτό. Και τον νόμο, τον οποίο προέβλεπε το άρθρο 5 του νόμου 1599-86, το οποίο και ρητός κατήργησε με τον νόμο 1988-91, τον επαναφέρουν. Νέο λοιπόν σατανικό ηλεκτρονικό πλέγμα τύπου online σχεδιάζεται εις βάρος του ορθοδόξου ελληνικού λαού. Η νέα αυτή κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως καταργεί την ελεύθερη προσωπική ζωή και εχεμήθεια των πολιτών. Λοιπόν, από εκεί και μετά, στην πιο ευαίσθητη, εδώ θέλω να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, στον πιο ευαίσθητο τομέα της ζωής του πολίτη, που, όπως είναι η ελευθερία του, όπως είναι η υγεία του αυτό και η κοινωνική του ασφάλεια, το άτομο πολίτης μπορεί να υποστεί έναν εκβιασμό άνευ προηγουμένου, διότι οι πληροφορίες, ιδίως στο θέμα υγείας, είναι πηγή δυνάμεως. Λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι για την κοινωνική του ασφάλεια του δίνουν, τον σφραγίζουν και του δίνουν αυτό το καρτάκι το μικρό, που περιέχει 100.000, μπορεί και 200.000 πληροφορίες, ας πούμε, συγκεντρωτικές η κάρτα αυτή. Φανταστείτε σε έναν επερχόμενο δικτάτορα που θα κυβερνήσει παγκόσμιο έναν πλανητάρχη τι όπλο γίνεται. Δηλαδή να μπορεί να ελέγχει. Βλέπετε λοιπόν και πέραν της Ελλάδος, βεβαίως, εσείς αυτή την φοβερή καταδυνάστευση, φοβερή, της προσωπικής ελευθερίας, ναι, των ηθικών αρχών, ναι, αν θέλετε ακόμα και της υγείας μας, που θα μπορούν να μας βομβαρδίζουν, όπως λέγουν οι ηλεκτρονικοί, δεν είμαι ηλεκτρονικός, ναι, να μας βομβαρδίζουν και να μας επηρεάζουν ακόμα και τον εγκέφαλο. Μακρόθετα. Όπως έκαναν, μου έφεραν παράδειγμα, ένας ηλεκτρονικός μου έφερε παράδειγμα, όπως επηρεάζουν από τη γη κάτω, από το Χιούστον, επηρεάζουν τον αστροναύτη επάνω στη Σελήνη. Έτσι λέει, θα μπορούν τα ηλεκτρονικά συστήματα τα νεότερα να επηρεάζουν ακόμα εμάς, την καρδιά μας, τη σκέψη μας και πάντα, την υγεία μας. Επομένως δεν είναι μόνο το θέμα ηθικών, αλλά είναι και βιολογικό. Αυτό θέλει είναι να ψυχοσωματικό δηλαδή. Η τεχνολογία λοιπόν και η εξέλιξη τεχνολογίας, αυτοί γι' αυτό κόπτονται και εργάζονται κατάπαυστα. Και τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω τώρα βέβαια. Όχι, συγγνώμη, είναι ένα λεπτό και τι ώρες θα μας πει, ναι, το κανάλι. Ναι, ναι. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ το θέμα είναι το ότι τούτη την ώρα, εκτός ότι θα μας βομβαρδίζουν, θέλουν να δημιουργήσουν ρομποτοειδή ανθρωποειδή. Μαζάνθρωπο. Ανθρώπους. Ακριβώς. Δηλαδή ενιαία σκέψη, ενιαίο φέρεστε, ενιαίο όλα τα πάντα. Να μας άγουν και να μας φέρουν σαν πρόβατα. Ναι, δεν ξέρω αν είχατε διαβάσει του George Orwell το βιβλίο το 1984, που έλεγε για ποιο 84. Εδώ πλέον αυτό έγινε πραγματικότητα. Λοιπόν, θα δεχθούν, γνωρίζουν οι Έλληνες ότι τούτη την ώρα σφραγιζόμεθα και τούτη την ώρα πάβουμε να είμαστε ελεύθεροι πολίτες, πάβουμε να έχουμε δική μας σκέψη. Πέστε ότι αύριο το γνωρίζουν. Ναι, τι, ναι, θα κάνουμε. Τι λέουν για Νέστα. Αντίσταση. Εδώ πώς θα την κάνουμε. Πάβει η παθητική αντίσταση. Θα πάρουμε όπλα, πιστόλια. Προσέξτε, πατέρα Τιμόθε, εδώ θέλω να καταλήξω. Γιατί αυτό πια το χάπι, θα πάρουμε όπλα, πιστόλια και τι θα κάνουμε. Όταν τούτη την ώρα εμένα μου αφαιρούν την πολιτιστική μου ταυτότητα, την ιστορία μου, μου αφαιρούν την ελευθερία μου, την υγεία μου, το πιστεύω μου κλπ. Όχι πιστόλια θα πάρω. Θα φάω κόσμο. Α, ώστε εσείς είσαστε δηλαδή και δυναμική. Εγώ βεβαίως. Εγώ το λέω παρότι από εδώ. Παρότι δεν συμφωνώ με τη βία, η βία φέρνει, ναι, βία. Κοιτάξτε. Αλλά όχι, είναι προσωπική σας άποψη. Ναι, είναι η προσωπική μου άποψη, διότι εγώ δεν νοώ τον χριστιανό τον σωστό να είναι νοθρός, να είναι δειλός, να είναι της καρπαζιάς άτομο. Δηλαδή το υπερπίστεως και πατρίδος, εδώ μένει το υπερπίστεως. Ναι, ναι, βεβαίως το υπερπίστεως και βομών και αισθειών, υπερβομών και αισθειών. Δηλαδή θα πέσουμε μέχρι σενός, διότι απόδειξη. Το 1921 η μεγάλη ιστορία μας, η Άγια Ιστορία του 21 η νεοελληνική, αυτό έδειξε. Αυτό μάλιστα. Έδειξε. Και επειδή το κανάλι ήδη μας ειδοποίησε, για ένα λεπτό εσείς και άλλο ένα-δύο εγώ, τι μήνυμα θα έχετε, κυρία Δουράκη, να κάνετε στον ελληνικό λαό από αυτή την εκπομπή ως καλλιτέχνης, και εκ των προτέρων σας ευχαριστώ, που για να το πω και στο τέλος, για την σημερινή σας συμβολή και συμμετοχή στην εκπομπή μας. Και εγώ ευχαριστώ. Και θα ήθελα να δώσετε τώρα συνοπτικά, μέσα σε ένα με δύο λεπτά, τα πιστεύω σας, το μήνυμά σας και τι πρέπει να κάνουμε.
Το τι πρέπει να κάνουμε το είπατε σε κάποια στιγμή, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσετε τα πάντα. Να πείτε τα πάντα μέσα σε ένα το πολύ δύο λεπτά. Ναι, επειδή δεν αντέχω να βλέπω όλους αυτούς τους κυρίους που έχουμε ψηφίσει να μας λένε νυχθημερών ότι το τάδε πακέτο έρχεται, η οικονομική ενίσχυση της ΕΟΚ, η οικονομική, και έχουμε ρίξει όλο το βάρος πλέον στο χρήμα και στα μηδενικά και έχουν εγκρεμιστεί οι ηθικές αξίες, τούτη την ώρα θέλω να πω στους Έλληνες πολίτες ότι θα πρέπει με νύχια και με δόντια να κρατήσουν την παράδοσή τους, με νύχια και με δόντια, εν ανάγκη και με το σώμα τους να προτάξουν τα στήθη τους και να επαναστατήσουν, διότι χάνεται η ταυτότητά μας, χάνεται η ιστορία μας, εντός ολίγου θα χάσουμε και τη χώρα μας. Λοιπόν, εάν δεν αντιδράσουμε όλοι, διότι κακά τα ψέματα η δύναμη είναι στον λαό και οποιοδήποτε ανέβει επάνω, εάν ο λαός πει όχι, αντιτάξω το μεγάλο όχι, δεν σφραγίζομαι, δεν παραλαμβάνω ταυτότητες, δεν υποβάλλουμε αιτήσεις και θέλουμε τα παλαιά μας πρότυπα, εμείς ρομπότ δεν γινόμαστε. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός έχει όλη την δύναμη και από εκεί εξαρτάται. Να αντιδράσετε, κυρίες και κύριοι, να αντιδράσετε. Αυτή είναι η συμβουλή η δική μου και θέλω να ελπίζω ότι ο ελληνικός λαός θα αφυπνιστεί στο παραπέντε, διότι είναι η Ελλάς χώρα σκηνωμάτων και Αγίων και αποκλείεται ο Κύριος να αφήσει την χώρα αυτή να χαθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δουράκη, για την συμβολή σας. Την θεωρώ κέρια. Οι σκέψεις σας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θέλουν έρευνα, δημιουργούν προβληματισμό και μακάρι να δημιουργήσουν ανάλογο βαθύ δυνατό προβληματισμό στον ελληνικό λαό. Φίλες και φίλοι, τώρα με το κλείσιμο της εκπομπής, επιτρέψτε μου και με ένα-δύο λεπτά για να μπορέσουμε να όχι ολοκληρώσουμε, αυτά τα θέματα δεν ολοκληρώνονται μέσα σε μια εκπομπή. Αν μπορέσουμε θα κάνουμε και άλλες εκπομπές εφόσον θα μας δώσει τη δυνατότητα αυτή το κανάλι. Εκείνο που θέλω να πω, φίλες και φίλοι, σε όλους μας είναι τούτο. Πριν πω ότι όποιοι θέλετε μια μεγαλύτερη, βαθύτερη ενημέρωση για την ταυτότητά μας και την αληθινή ζωή, έχω ένα δοκίμιο για τέταρτη φορά επανεκδοθέν που θα μπορείτε να το δείτε, να έρθουμε σε επαφή και να μελετήσουμε τα προβλήματα και τα θέματα γύρω από το θέμα των ταυτοτήτων. Θέλω να κλείσω όμως όπως άρχισα, φίλες και φίλοι. Η ταυτότητά μας επάνω στη γη είναι θεία και ανθρώπινη, θεανθρώπινη. Εφόσον είμαστε εικόνες Θεού, όπως ήταν και του Χριστού, είχε δύο φύσεις, δύο ταυτότητες, το λέω εντός εισαγωγικών, στο θεανδρικό του πρόσωπο. Έτσι και εμείς έχουμε την υλική μας και την πνευματική μας. Εδώ πάνε να μας καταστρέψουν αυτή τη στιγμή, όπως πολύ ωραία είπε προηγουμένως και η κυρία Δουράκη, να μας καταστρέψουν και τις δύο ταυτότητες. Εγώ δεν θα πω ότι πρέπει να πάρουμε πιστόλια και όπλα. Ήταν προσωπική άποψη της κυρίας Δουράκη και του καθενός μπορεί να έχει τις απόψεις του. Εγώ θα πω το εξής. Είναι αρκετόν, ίσως αυτή τη φάση, όλοι μαζί, ενωμένοι και εμπνευσμένοι από την Ελλάδα και τον Χριστό, από το Χριστό και την Ελλάδα, που τώρα για μας πάνε πάντα μαζί, εμπνευσμένοι να προχωρήσουμε και όχι μόνον να καλύψουμε και να φρουρίσουμε την ταυτότητά μας μέχρι εδώ, αλλά από εδώ και πέρα να της δώσουμε μεγαλύτερη λαμπρότητα, μεγαλύτερη έκταση, μεγαλύτερη δύναμη και να γίνει εκείνο που το έχω ξαναπεί και θα το λέω, που λέει ο Γκέτε, η Ελλάδα είναι σαν τον ήλιο που φωτίζει όλο το πλανητικό σύστημα. Η Ελλάδα είναι το φως του κόσμου. Ναι, εάν μείνει στον γνήσιο ελληνισμό και στον γνήσιμο χριστιανισμό, από τον Όμηρο μέχρι τον Ελίτη, μες τους πατέρες της Εκκλησίας, μες το δόγμα και το ήθνος, μες την Ορθόδοξη παράδοση, τότε η Ελλάδα θα είναι φως του κόσμου. Νιν και αΐ.